Εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου αλλά και όλων των φορέων που συνδιοργανώνουν αυτή την ημερίδα, κουβέντα, πρόσκληση, προβληματισμός και ό,τι άλλο μπορείτε να βάλετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Ορμονιά που για πολλαστή φορά έρχεται στην πόλη μας σε μια περίοδο, θα έλεγα, πάρα πολύ δύσκολη για την ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια αντοχής και ανοχής, μια κοινωνία η οποία έλπιζε και προσδοκούσε ακόμη και με την ψήφιση της καινούργιας κυβέρνησης ότι θα υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα και ότι η κυβέρνηση ή καλύτερα η συγκυβέρνηση το πρώτη φορά αριστερά θα μπορούσε να δώσει λίγη ελπίδα, λίγη προοπτική, λίγο όραμα, λίγη αισιοδοξία, λίγη χαμόγελο. Δυστυχώς όλα αυτά επαληθεύσαν με την συζήτηση που έγινε, που ξεκίνησε να γίνεται στη Βουλή, που είδαμε ότι δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο και η ψήφιση του τρίτου μνημονίου, που στην ουσία είναι το χειρότερο που έχει ψηφίσει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, αφού προηγουμένως φρόντισε να νομοποιήσει τα δύο προηγούμενα και δύο, δίνει τη χαριστική βολή στην κοινωνική ασφάλιση. Μετατρέπει την κοινωνική ασφάλιση από κοινωνικό αγαθό σε προνόμιο των ολίγων. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις προβληματισμούς, όλοι εμείς σήμερα καλέσαμε τον κύριο Ορμονιά, τον οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστώ, να αναπτύξει τις θέσεις τους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Ορμονιάς, πέρα από έναν εργατολόγο επιφανή για πάρα πολλά χρόνια, έχει σήμερα και τη θέση της πολιτικής οντότητας, γιατί όντας Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, άφησε πολύ εύκολα μια καρέκλα του Γενικού Γραμματέα για να βγει στον δρόμο, να γίνει ένας με εμάς, για να προσπαθήσει να αλλάξει τη μοίρα της εργατικής τάξης, τη μοίρα της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, απόψε προσδοκούμε και ελπίζουμε, για να μην πω ότι είμαστε βέβαιοι, ότι θα γίνει μια ανάλυση ώστε να οπλιστούμε με περισσότερη δύναμη για να βγούμε στους δρόμους για να αποτρέψουμε αυτή την έλλειμμα που έρχεται. Πράγματι, σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση η οποία θα εξελιχθεί, θα ξεκινήσει από μια εισήγηση δική μου, μια σκιαγράφηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όπως πλέον διαμορφώνεται σήμερα, μια προσπάθεια να δούμε προς τα που θα πάει και από εκεί και πέρα πλέον θα υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες στην συζήτηση αυτή. Είναι πράγματι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό που γίνεται σήμερα στην κυβέρνηση. Οι προϋποθέσεις για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ δυσμενείς. Οι προσπάθειες που έχουμε σήμερα να αποτρέψουμε περαιτέρω μειώσεις, όσο το δυνατόν πρέπει να ενισχύονται. Και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω απλώς και μόνο για να γίνει κατανοητό ότι έχουμε τρία κύματα αλλαγών που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διαμορφώνονται σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Το πρώτο κύμα είναι ο νόμος 4336, ο οποίος ήδη από τις 14 Αυγούστου έχει δημοσιευτεί σε ΕΦΕΚ και ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις δυσμενείς που έχουν αρχίσει ήδη και εφαρμόζονται. Το δεύτερο κύμα είναι άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπονται πάλι, είτε έχουν νομοθετηθεί είτε θα νομοθετηθούν, αλλά δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί. Η νομοθέτησή τους δηλαδή δεν έχει εξειδικευθεί. Είναι και εκεί ένα πολύ δύσκολο κύμα. Και το τρίτο πακέτο είναι κάτι που δεν μας το βάλαν οι δανειστές, το δημιουργήσαμε μόνοι μας. Είναι η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης γίνονται σε περίοδους ευμάρειας, δεν γίνονται σε περίοδους φτώχειας. Όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ανεργία, υπάρχει αυτή τη στιγμή αποεπένδυση, υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη ανάπτυξης, δεν μπορείς να κάνεις μεταρρυθμίσεις, γιατί αναγκαστικά η μεταρρύθμιση θα είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα προσπαθήσουμε τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε μέσα να ενημερωθεί ο κόσμος, τόσο σε γενικές γραμμές πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, αλλά και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει συζήτηση και να υποβάλει το προσωπικό του ερώτημα για τη θέση τη δική του, πώς διαμορφώνεται τα δικαιώματά του, αν τον συμφέρει να φύγει ή να μην φύγει, ό,τι ανακύψει από την κουβέντα αυτή θα το αντιμετωπίσουμε μέσα. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πέραν του κοινωνικού του χαρακτήρα, είναι και ένα οικονομικό υποσύστημα
που λειτουργεί στα πλαίσια του ευρύτερου οικονομικού συστήματος της χώρας. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης επηρεάζεται και από το βαθμό ανάπτυξης και από το ύψος της ανεργίας και από το ύψος των μισθών. Μην ξεχνάμε, οι συντάξεις με βάση τους μισθούς υπολογίζονται. Επομένως, είναι μερικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν το σύστημα. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, έχουμε τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τις παραμέτρους αυτές, να προβλέψουμε το τι μένει γενέστερα. Από εκεί και πέρα, τα ατομικά του καθενός, έχετε δίκιο, διαμορφώνονται συνέχεια με τρόπο, θα έλεγα, συνεχώς προς τα κάτω. Είμαστε όμως σε θέση να δώσουμε γενικές πληροφορίες και ατομικές στον καθένα τι τον συμφέρει να κάνει σε αυτή την περίοδο και να του πούμε και σε ποιο βαθμό τα δικαιώματά του έχουν αλλάξει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε από τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα γιατί ξέρουμε τι ισχύει σήμερα. Και μπορούμε επίσης, ξέρουμε το τι πρόκειται να ισχύσει. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ότι σε αυτή την περίοδο ο καθένας μας πρέπει να μένει εν υπηρεσία όσο μπορεί περισσότερο. Διότι οι συντάξεις είναι τσεκουρωμένες. Δεν παίρνει κανείς τη σύνταξη που του βγάζει στο ταμείο του. Πάει στο ταμείο και του βγάζει μία σύνταξη, ας πούμε 1000 ευρώ. Και στη συνέχεια, όταν γίνεται η εξόφληση, βλέπει ότι δεν του βάζουν στο λογαριασμό 1000, του βάζουν 750. Διότι έχουμε τους 4 μνημονιακούς νόμους, έτσι από το 10 μέχρι τώρα, οι οποίοι του κόβουν τη σύνταξη και αυτή η σύνταξη δυστυχώς πηγαίνει σε ειδικό λογαριασμό στο κρατικό προϋπολογισμό για να πληρώνονται οι δανειστές. Εδώ λοιπόν με τα δεδομένα τα οποία έχουμε τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον κόσμο για να μπορεί ο καθένας να ξέρει την αλήθεια, να ξέρει ποιος φταίει. Φέρει πριν μέχρι τις εκλογές, τώρα που γίνανε τώρα το 20 μηνός, 20 Σεπτέμβρη γίνανε εκλογές, τις συνέπειες του τρίτου μνημονίου δεν τις ήξερε κανείς. Διότι όλοι λέγανε και σε γενικές γραμμές δεν είχε, ακόμα δεν έχουν βγει οι κύκλοι για την εφαρμογή. Έτσι. Όμως η ενημέρωση πρέπει να γίνεται. Και αυτό είναι ο κανόνας. Πρέπει να κάνουμε ενημέρωση για να μπορεί ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος μιλάει τώρα για τις μειώσεις που γίνονται, που θα γίνουν το 15 και το 16. Ο κόσμος δεν μιλάει για τις μειώσεις που προβλέπονται για το 17, το 18, το 19. Εάν εφαρμοστούν αυτά τα οποία έχουν προβλεφθεί, σε 2 χρόνια και 8 μήνες επικουρικές δεν θα υπάρχουν. Θα έχουν μηδενιστεί. Σε 2 χρόνια και 8 μήνες, ίσως λίγο παραπάνω, 3-3,5 χρόνια, οι κύριες συντάξεις θα έχουν πάει στα, οι ανώτερες κύριες στα 400 ευρώ. Οι συντάξεις θα είναι μεταξύ 300 και 400 ευρώ. Ο κανόνας είναι ότι οι νεότεροι, κακώς, πολύ κακώς, δεν μετέχουν στις συζητήσεις. Και μάλιστα θα έλεγα κάτι χειρότερο. Είδατε ότι τώρα είχαμε 45% περίπου αποχή από τις εκλογές. Εάν θα δείτε, εάν δείτε την ανάλυση, τη σύνθεση των ομάδων αποχής, οι νέοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έτσι δεν πήγαν να ψηφίσουν οι νέοι, κυρίως οι νέοι. Εγώ έχω τύχει σε παρόμοιες συγκεντρώσεις και ψάχνω με το κι άλλο να βρω κάποιο νέο. Δεν έρχονται νέοι. Οι νέοι θεωρούν ότι έχει απαξιωθεί όλο το σύστημα και δεν πιστεύουν τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο που έκανα.